Ναι, καλημέρα σας από τα ταμπούρια του Πειραιά. Εδώ που αδίστακτοι κακοποιοί κάναν φρικτά βασανιστήρια σε γριές, σε οικογένειες, προκειμένου να αποσπάσουν πληροφορίες και να δουν πού έχουν τα λιγοστά λεφτά, είτε για τα κοινόχρηστα, είτε κάποια κοσμήματα κ.ο.κ. Την περασμένη Παρασκευή, λοιπόν, μπήκαν μέσα σε μια μονοκατοικία σπάζοντας το τζάμι, το παράθυρο. Μπήκε μέσα ο ένας ληστής, βρήκε μπροστά του μια γριούλα, την έδεσε, της έβγαλε τα ρούχα, την άφησε μόνο με το εσώρουχο και της έλεγε ενδεικτικά: «Βρωμόγρια, πες μου που έχεις τα λεφτά». Αφού λοιπόν την κακοποίησε με βέργες, έφτασε στο σημείο να της βγάλει μια χρυσή γέφυρα από το στόμα, να την ξεδοντιάσει. Μιλάμε για φρικτά βασανιστήρια που περάσει οι άνθρωποι. Μαζί μας έχουμε τον Μιχάλη Εργά, όπου ήταν ο άνθρωπος που βρήκε τη μητέρα μαζί με τον γιο της την περασμένη Δευτέρα. Ναι, ναι. Άκουσες εσύ κάποιες φωνές? Ναι, άκουσα μία φωνή. Ναι. Μία φωνή. Μετά από λίγο έφυγα, μετά από 2-3 λεπτά. Και όταν γύρισα, σε διάστημα 10 λεπτών, άκουσα μία βοήθεια, κατέβηκα κάτω και τους βρήκα στο πάτωμα με στα αίματα. Ήταν ανοιχτή η πόρτα? Ανοιχτή, ήταν ανοιχτή η πόρτα, μισάνοιχτη. Ήταν μισάνοιχτη. Και τι τους είχαν κάνει? Ήταν πεσμένοι κάτω, χτυπημένοι. Πεσμένοι, χτυπημένοι, άσχημα χτυπημένοι. Και ιδίως στο κεφάλι. Στο κεφάλι, είχαν αίματα, αίματα παντού. Αίματα, τι είχαν χτυπήσει, λέει, με ένα σφυρί? Σε μια κατάσταση. Ναι, χτυπήσαν με σφυρί. Και την μητέρα και τον γιο. Και τη μητέρα και τον γιο, και τους δύο. Κατάλαβες αν προσπάθησαν οι άνθρωποι να αντισταθούν? Πρέπει λογικά να αντιστάθηκαν, ρε παιδιά. Ποιος θα πάει να τον δουλέψουν για να αντισταθεί? Λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, πόσο χρόνο ήταν μεγάλοι άνθρωποι? Αυτοί που ληστέψαν, ναι. Ήταν μια κυρία 50 χρονών, μεγάλη από ό,τι μας είπες πριν, και ο γιος της γύρω στα 25. Εκεί. 26-25 χρονών. Μίλησες μετά μαζί τους? Μιλάγαμε, είχαν επαφή με το περιβάλλον για αυτά, ξέρανε τι λέγανε. Mm-hmm. Αλλά ήταν σοκαρισμένοι και λογικό είναι. Μέσα στο σπίτι τώρα να πει όλο και σε βαράει. Ήρθαν στο νοσοκομείο. Ναι, ήρθαν οι δίας και αυτά. Τις πήρανε αμέσως. Αφού του επέστρεψαν από το νοσοκομείο, μιλήσατε ξανά? Χθες που μιλήσαμε, καλά φάνηκαν. Δόξα τω Θεώ, δεν πάθανε τίποτα. Δεν ξεπερνιέται αυτό ο πληροφορό. Δεν ξεπερνιέται. Σοκαρισμένοι. Εντάξει, τώρα είναι τρομερά πράγματα. Είναι σοκαρισμένοι, έτσι. Σε πληροφορώ ότι στην γειτονιά μου έγινε μια φορά κάτι τέτοιο. Μπήκανε μέσα και ο άνθρωπος έβαλε τόσες σιδεριές στο μπαλκόνι του, μπαλκονόπορτα, στο πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, που έφτιαξε το σπίτι φυλακή για να νιώσει λίγο ασφαλής. Για να. Για το ψυχολογικό, έτσι. Μάλιστα. Το σπίτι δεν είχε, ρε παιδί μου. Ναι, παίζω. Οι συγκεκριμένοι ληστές πάντως προσποιήθηκαν ότι θέλουν να πληρώσουν τα κοινόχρηστα, ότι είναι από εταιρεία κοινοχρήστων. Κατάφεραν, μπήκανε μέσα, πήρανε κάποια λεφτά, δεν ξέρω, και μια τηλεόραση. Έχουν συλληφθεί οι δύο κακοποιοί, καθώς και μια ιδιοκτήτρια ενεχειροδανειστηρίου εδώ πέρα στο Πειραιά, όπου πηγαίνανε τα τιμαλθή και τα πουλάγανε εκεί πέρα. Αυτά προς το παρόν.